Λοιπόν, πάμε Στέλλα Χριστοδουλίου. Θα βρεθούμε σε μια λαϊκή αγορά, η οποία από σήμερα θα πρέπει κανονικά σχεδόν όλοι να έχουν POS, το POS, το μηχανηματάκι, να μπορούμε να βάζουμε την καρτούλα μας και να παίρνουμε 2 κιλά ντοματούλες, 1 κιλό αγκουράκια. Έτσι, να μπορούμε να παίρνουμε όπως ψωνίζουμε από ένα εμπορικό κατάστημα με την κάρτα, γιατί εγώ κάτι δεν έχω πλέον. Έτσι, να έχουμε μαζί μας το POS. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα είναι, όσοι έχουν δηλώσει στο Μητρό ότι θα το έχουν εγκαταστήσει μέχρι τέλος του Απρίλη, 5.000 μπαίνουν καθημερινά, έχουν μείνει περίπου 100.000 POS. Είναι και σε αυτά τα επαγγέλματα. Αυτά τα επαγγέλματα, ναι. Μάλιστα. Πάμε. Ο κύριος Παντελής Μόσχος είναι εκεί μαζί με τη Στέλλα. Έλα, Στέλλα. Και πάλι καλημέρα. Βρισκόμαστε στην λαϊκή αγορά του Χολαργού. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μόσχο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ακόμη όπως αντιλαμβάνομαι, μου λέγατε και πριν, βρίσκεται σε εξέλιξη η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε, αν μπορούμε να το θέσουμε σε ένα συνολικό επίπεδο? Καταρχήν, να πω καλημέρα σας. Καλημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στις λαϊκές αγορές, και δεν ανταποκρίνονται και οι πολιτές. Είτε το POS είτε το διπλών μηχανών. Ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολιτές των λαϊκών αγορών είναι το κόστος απόκτησης με τα βάουτσερ, τα οποία τις περισσότερες φορές μας πάνε εκτός. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 550 ευρώ το κόστος της εγκατάστασης των μηχανημάτων και οι πολιτές όλοι περιμένουν να πάρουν το βάουτσερ, να πάρουν μια επιδότηση για να μπορέσουν να τα αποκριθούν σε αυτό το κόστος. Το 30% περίπου έχει η λαϊκή αγορά. Οι υπόλοιποι έχουμε κάνει όλη παραγγελία σε όλη τη χώρα και περιμένουμε να διασυνδεθούμε. Άρα εκεί τώρα στο Χολαργό, αν έρθω να πουλάνε... ψωνίσω με την κάρτα μου, κύριε Μόσχο, δεν έχουν όλοι οι πολιτές POS? Όχι, όχι, όχι. Το είπατε και εσείς προηγουμένως ότι υπάρχει μια παράταση μέχρι 30 Απριλίου. Ναι. Υπάρχει μια παράταση. Συμφωνώ. Μέχρι 30 Απριλίου. Συμφωνώ. Τι ποσοστό πάγκων διαθέτει? Έχουμε... Διαθέτει. Είναι εγκατάσταση. Περίπου το 30-40% μπορώ να πω σε κάποιες λαϊκές. Μικρό, θα λέγαμε. Μικρό είναι το ποσοστό, αλλά καθημερινώς έρχονται και οι ίδιοι που πουλάνε ταμιακές μηχανές στις λαϊκές αγορές, πουλάνε και στα καταστήματα. Η διασύνδεση είναι γενικότερη και είναι γύρω σε 700.000 διασυνδέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο όλο αυτό το κομμάτι να ανταποκριθεί. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε παραγγείλει, είμαστε νόμιμοι. Προσπαθούμε να γίνεται η διασύνδεση. Έχει πρόβλημα το Wi-Fi στις λαϊκές αγορές και καθυστερεί. Τώρα μας φωνάζαν κάποιοι πολιτές ότι κάνει, ξέρω εγώ, 15 δευτερόλεπτα ή 30 δευτερόλεπτα για να βγει μια απόδειξη. Περιμένει ο άλλος πελάτης. Θα κάνει χρόνια για να ανταποκριθεί το σύστημα σωστά. Ναι. Οι καταναλωτές, τα πολυμηχανήματα που βάζουμε εδώ, κύριε, επειδή είστε... Οι καταναλωτές τώρα που έχουν μάθει ότι επιβάλλεται η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές, σας ζητούν να αγοράσουν με κάρτα ή έχουν όλοι τα μετρητά τους? Τι λέει το καταναλωτικό κοινό? Κοιτάτε, οι περισσότεροι έχουν μετρητά. Όποιος έχει όμως κάρτα, εξυπηρετείται είτε από τον πάγκο ή ακόμα και από τον διπλανό. Δεν αφήνουμε πελάτη να μην του κάνουμε αυτό που θέλει. Δηλαδή, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Δεν τον αφήνουμε. Αλλά γενικότερα όμως, ο τζίρος είναι πολύ μεγαλύτερος με μετρητά παρά με την κάρτα. Και μάλιστα πολλοί πελάτες μας ρωτάνε, μπορώ να πληρώσω μετρητά? Γιατί ακούνε με την κάρτα και νομίζουν ότι είναι πάντως, μόνο με κάρτα. Μόσχο, και με κάρτα στις λαϊκές αγορές και μετρητά. Σιγά σιγά έτσι θα το δούμε και με το... κυρίως για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά τώρα, η κυρία πληρώνει με τα φραγκοδίφραγκα εκεί πέρα. Η νέα γενιά ξέρει την κάρτα, ξέρει το κινητό εδώ που έχει βάλει τις κάρτες μέσα και πληρώνει ανέπαφα. Σιγά σιγά θα δούμε. Απλά η νέα γενιά δεν πάει στη λαϊκή. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Όχι. Κοιτάτε, παρότι... Η νέα γενιά, κύριε Μόσχο, πρέπει να πάει λαϊκή. Παρόλο τη λαϊκή... Ναι, παρότι ότι στη λαϊκή αγορά είναι επιβάρηση μεγάλη για τον παραγωγό και για τον επαγγελματία, εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι. Πάμε, γιατί το σύστημα έτσι πάει με χρήμα. Ρωτούν τώρα, κύριε Μόσχο, μια που είπαμε σιγά, για την... Ναι. Για τη νέα γενιά, μια που είπαμε, απογευματινή λαϊκή για να εξυπηρετηθεί και η νέα γενιά η οποία εργάζεται. Έχει βιολογικές απόγευμα, δεν έχει? Ας τις βιολογικές. Σε κανονικές λαϊκές, να υπάρχει ανταγωνισμός. Μπορεί να δούμε κάποια στιγμή. Κοιτάτε, υπάρχει μια πρόταση της Ομοσπονδίας από παλιά, γιατί γνωριζόμαστε και από χρόνια πολλά. Ναι. Παραδείγματος χάρη Τετάρτη και Παρασκευή. Να πάμε απόγευμα. Οι λαϊκές αγορές, όλες οι λαϊκές όμως,
να λειτουργήσουν απόγευμα. Δεν μπορεί κάποια να λειτουργεί απόγευμα, κάποια πρωί. Τι γιατί... ουράριο δηλαδή. Να ανοίξει τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες 5 η ώρα. Βέβαια. Μέχρι τις 8-9 ή από τις 3 μέχρι τις 8. Γιατί το βλέπετε. Και να μην ανοίξει καθόλου το πρωί. Γίνεται μια προσπάθεια εκεί στο φορέα λειτουργίας. Συζητάμε κάποια τέτοια πράγματα και να σας πω μάρκετ, ότι στις 18 Μαΐου... Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τα πληρώνουμε το 18 Μαΐου γιορτάζουμε τη μέρα των λαϊκών αγορών. Πότε? 18 Μαΐου. 18 Μαΐου γιορτάζουμε τη μέρα των λαϊκών αγορών. Και Παρασκευή στο Σύνταγμα θα κάνουμε ειδική εκδήλωση για τα σχολεία. Λοιπόν. Και 95 χρόνια λαϊκές αγορές. Στο πλευρό του καταναλωτή και του αγρότη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να πούμε ότι λαϊκές αγορές, ένα μέτρο που έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις κεντρικές πόλεις. Πάμε.